Άλλο ΦΠΑ θα πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε καφέ και χυμούς και άλλον ΦΠΑ όταν τον παραγγείλουμε σε καφετέρια. Ο καφές, το τσάι και η χυμή θα έχουν πλέον ΦΠΑ 13% στο ράφι. Όταν τα σερβίρουν στα μαγαζιά θα έχουν ΦΠΑ 24%. Με τον Υπουργό Οικονομικών να λέει πως η οικονομία δεν αντέχει ακόμα τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Τροπολογία για τον καφέ και άλλα ροφήματα στο ράφι. Μακάρι να είχαμε το δημοσιονομικό χώρο να μπορούσε και για την εστίαση για τον καφέ. Δεν τον έχουμε αυτή τη στιγμή. 12 ημέρες πριν στηθούν οι κάλπες, η πολιτική κόντρα επεκτείνεται και στον καφέ. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε τροπολογία με την οποία ζητά τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ και όταν σερβίρεται στις καφετέρειες. Δεν νομίζω ότι ο καφές είναι τόσο ακριβώς στο κόστος, δηλαδή για να είναι τόσο ακριβώς. Η Ελληνική Ένωση Καφέ, που είχε χθες συνάντηση με το Οικονομικό Επιτελείο, ζητά τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ στο 13%, ενώ αναφέρει πως το 1/3 της τιμής του ελληνικού καφέ είναι φόροι. Οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ πάντως σε επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομίας διαβεβαίωσαν πως θα μειώσουν άμεσα τις τιμές που θα περάσουν στον καταναλωτή μετά τη μείωση του ΦΠΑ σε δεκάδες προϊόντα. Πιστεύετε ότι και ο καφές θα πρέπει να μπει, γιατί έχει εξαιρεθεί? Ναι, εννοείται. Την ίδια ώρα το Οικονομικό Επιτελείο φέρνει αύξηση στον ακατάσχετο λογαριασμό πάνω από τα 1.250 ευρώ που θα κλιμακώνεται όσο ο φορολογούμενος είναι συνεπής στην πληρωμή των φόρων. Επίσης αναμένεται να αυξηθούν και οι δόσεις για τα χρέη των επιχειρήσεων στην εφορία. Από τις 18 μπορούν να φτάσουν έως και τις 24 για τακτικούς φόρους και από 30 σε 36 δόσεις για τους έκτακτους φόρους.